Με την ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασία. Επομένω, με του ίδιου φορολογικού συντελεστέ των τελευταίων ετών, θα γίνει η απόσταξη του Τσίπουρου, ίσω όμω αυτό να είναι για τελευταία φορά το 2019. Οι ραγδαίε εξελίξει με την απόρριψη τη προσφυγή τη χώρα από την Κομισιόν, ώστε να μην υπερδιπλασιαστεί όπω προβλέπει η σχετική απόφαση. Ο φόρο για την εμπορία του Τσίπουρου έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία για τι εξελίξει, που είναι βέβαιο ότι θα συμπαρασύρουν. Μικρούς και μεγάλους αποσταγματοποιούς σε έναν κυκαιώνα νέων δυσκολιών που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα ανακόψουν την πορεία ανάκαμψης των τελευταίων ετών. Το περιθώριο που έχει δώσει η Κομισιόν προς την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση είναι μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως για την τρέχουσα περίοδο απόσταξης η διαδικασία είναι ίδια με τις αντίστοιχες μέχρι και πέρυσι. Η νέα αποστακτική περίοδο έχει διάρκεια από τι 14 Οκτωβρίου μέχρι τι 13 Δεκεμβρίου και στο διάστημα αυτό οι αμπελοκαλλιεργητέ και οι νοπαραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά στο Τελωνίο και τη Διεύθυνση Αγροτική Ανάπτυξη για να πάρουν την άδεια απόσταξη. Ο Πέτρο Λικίδη, πρόεδρο των Τελωνιακών στην Περιφέρεια Υπήρου, αναφερόμενο στο ζήτημα που έχει προκύψει, τόνισε πω αν εφαρμοστεί η σχετική απόφαση τη Κομισιόν και δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα παράταση των δύο ετών που έχει ζητήσει η χώρα το τσίπουρο θα πωλείται ακριβότερα από το ουίσκι. Από 14, από 14 Οκτώβρη, Δευτέρα, μέχρι και 13 Δεκέμβρη θα μπορούν οι αμπελοκαλλιεργητές και οι νοπαραγωγοί να αποστάξουν τσίπουρο με τις παλιές διαδικασίες, με τον παλιό φόρο, ό,τι ίσχυε με το 0,59 αναλύτρο τσίπουρο, με τη διαδικασία όπως τη γνωρίζουν ε, ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών προς το Τελωνίο αφού έχουν πάρει πρώτα τη βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης θα έρθουν στο Τελωνίο, θα προχωρήσουμε στην έκδοση της σχετικής άδειας και θα μπορέσουν να αποστάξουν νόμιμα και καλά το τσίπουρο τους. Θα είναι τραγικά τα, τα ποσά. Σκεφτείτε ότι το τσίπουρο θα βγει ακριβότερο από το ουίσκι στο τέλος με αυτή τη διαδικασία για τους μεγάλε μεγάλες αποστακτικές για τους δε μικρούς ο φόρος θα ξεπεράσει τα 5 ευρώ το, το λίτρο τσίπουρου περίπου. Διάβαζα και εγώ προχθές στην εφημερίδα. Το... Ο είπε, δήλωσε ότι έχουν ζητήσει παράταση από την Κομισιόν και αλλαγή ε, του τρόπου φορολόγησης του τσίπουρου. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Νομίζω ότι έχουμε έχουμε μέχρι 31 Δωδεκάτου και αυτό είναι το θετικό γιατί εμά η αποστακτική περίοδο ουσιαστικά θα τελειώσει μέχρι τότε. Δεν, δεν ξέρω τι. Πάντω θα είναι πολύ, μεγάλα τα... πολύ μεγάλε οι και για του μικρού, δηλαδή θα χαθεί αυτό το δικαίωμα ουσιαστικά, αλλά και για τι μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε έχουν μια ανάπτυξη τα τελευταία 2-3 χρόνια, πολύ καλή, με νέε θέσει εργασία, με μεγαλύτερη κίνηση, μεγαλύτερο τζίρο. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηροποίηση των ποινών έχουν δημιουργήσει στο μεταξύ μια νέα εικόνα στη διαδικασία της απόσταξης, κυρίως όμως στην εμπορία και κατανάλωση του τσίπουρου. Σύμφωνα με τον κύριο Λικίδη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική μεταβολή στι συνήθειε των καταναλωτών, που σε αντίθεση με το παρελθόν επιλέγουν το εμφιαλωμένο και όχι το χήμα τσίπουρου. Υπάρχουν παραβάσει. Δυστυχώ φαίνονται ότι με ένα τιμολόγιο πουλάνε πολλά κιλά τσίπουρο. Πάντω όμως ο κόσμο έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί πλέον ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η παραβατικότητα όσο αφορά το Τσίπουρο. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα εξαλειφθεί τελείω το φαινόμενο.